Κυρίες και κύριοι, μπορεί η κυβέρνηση να λέει ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι το μη στην υγεία, αλλά οι υγειονομικοί το διατράνωσαν χθες στο Σύνταγμα και σε όλη τη χώρα ότι πρόκειται για το πιάτσικο του αιώνα σε ό,τι έχει απομείνει από το σμπαραλιασμένο, υποχρηματοδοτούμενο και υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας και την παράδοσή του στα κοράκια των επιχειρηματικών ομίλων. Ένα νομοσχέδιο που γεννά νέα δεινά για το λαό, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή του. Η κυβέρνηση συμπεριφέρεται υποκριτικά. Ενώ έχει λαϊλατίσει το λαϊκό εισόδημα με αμέτρητους, άδικους, έμεσους και άμεσους φόρους, ενώ έχει καταδικάσει το λαό στην ενεργειακή φτώχεια, στην ανέχεια των full pass και των voucher, τώρα την έχει πιάσει ο πόνος για την ελευθερία επιλογών του ασθενή. Όχι βέβαια, ο στόχος είναι έκδηλος, η πλήρη παράδοση του ΕΣΥ στα επιχειρηματικά συμφέροντα, η μετατροπή του ασθενή σε πελάτη, με ένα εργασιακό μοντέλο μερικής απασχόλησης και όχι με μαζικές μόνιμες προσλήψεις υψηλού επίπεδου παροχές υγείας για το λαό. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να παρουσιάζει την αθλειότητα της μερικής απασχόλησης ως ευκαιρία για αξιοπρεπή μισθό, ενώ στην πράξη συνιστά part-time γιατροί, part-time περίθαλψη για τους ασθενείς. Εκβιάζει ομά τους ασθενείς και μάλιστα την ώρα της αρρώστιας, την ώρα που αντικρίζουν το θάνατο, να τους λέει ή θα πληρώσετε για την υγεία σας βάζοντας το χέρι βαθιά στη τσέπη ή είστε καταδικασμένοι για πολύμηνες, πολύχρονες αναμονές, για μια διάγνωση, για μια θεραπεία, για ένα χειρουργείο, δηλαδή σε τελική ανάλυση ή πληρώνεις ή πεθαίνεις. Αλήθεια, με τη μερική απασχόληση θα στελεχωθούν τα ΤΕΠΗ με ευτική, το χειρουργείο, τα αναισθησιολογικό, η αιματολογική και πολλές άλλες κλινικές του Βενιζέλου νοσοκομείου στο Ηράκλειο που συστηματικά υποστελεχώνονται, όταν οι κλινικές ογκολογικής, νευρολογικής, ουρολογικής αδυνατούν να δεχτούν νέους ασθενείς, ούτε καν να βγουν οι εφημερίες, όταν οι παθολογικές κλινικές στο νοσοκομείο της Κρήτης σε σύνολο 44 θέσεων είναι καλυμμένες ή 32. Αν βάλουμε και τις άδειες λόγω εγκυμοσύνης, συνταξιοδοτήσεις, μετακινήσεις, μένουν 26 ενεργοί παθολόγοι για 6 νοσηλευτικά ιδρύματα σε 8 παθολογικές κλινικές. Δηλαδή, πάει να λύσει η κυβέρνηση την υποστελέχωση των νοσοκομιακών κλινικών με τη μερική απασχόληση ιδιωτών γιατρών, πατώντας σε υπαρκτά προβλήματα. Μόνο οι μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη του συνόλου των κενών θέσεων θα εξασφάλιζαν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς για τους γιατρούς και θα απέτρεπαν το κύμα παραιτήσεων όπως αυτό που συμβαίνει στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ενώ θα αποτελούσαν και κίνητρο ώστε να μην βγαίνουν άγονες προκηρύξεις θέσεων αναισθησιολόγων, ψυχιάτρων και ούτω καθεξής. Ποια λύση πραγματικά θα δώσει το νομοσχέδιο, για παράδειγμα, στην υπερπληρότητα της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που γεμίζει ράντζα μετά από αρκετές γενικές εφημερίες? Με ποιο τρόπο θα αποτρέψει το κλείσιμο της ψυχιατρικής του νοσοκομείου Χανίων, που στελεχώνεται μόνο με ένα επικουρικό και 3 μόνιμους ψυχιάτρους, εκ των οποίων η διευθύντρια θα συνταξιοδοτηθεί σύντομα και οι άλλοι 2 απουσιάζουν σε πολύμηνες αναρωτικές άδειες? Ποια διέξοδο θα δώσει το νομοσχέδιο σε δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας στους ασθενείς του νομού Λασιθίου, με ένα μόνο ψυχίατρο στο κέντρο ψυχικής υγείας που καλύπτει ταυτόχρονα και τον Άγιο Νικόλαο και την απουσία ψυχιατρικής κλινικής σε ολόκληρο τον νομό? Πώς θα δώσει λύσεις στις υποβαθμισμένες δημόσιες δομές ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στην Κρήτη, όταν το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου, η μοναδική πρωτοβάθμια δημόσια δομή ψυχικής υγείας παιδιών στην Ανατολική Κρήτη, κινδυνεύει να αναστείλει την λειτουργία του μετά την παραίτηση της διευθύντριας, όταν η παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή υπολειτουργεί με 2 μόνο ειδικευμένους γιατρούς που αδυνατούν να συνεχίσουν τα τακτικά ιατρία, τη μοναδική δημόσια κλινική στην Νότια Ελλάδα και μία από τις ελάχιστες πανεπιστημιακές παιδοψυχιατρικές κλινικές στη χώρα? Την ευκαιρία βέβαια της υποβάθμισης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας θα αδράξουν οι επιχειρηματίες στον χώρο της υγείας, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τα 69 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης που ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό το Υπουργείο. Είναι τόσο εξόφθαλμα, εσχρό και μακάβριο το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, που δικαιολογημένα έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων και την καθολική απόρριψη από γιατρούς και νοσηλευτές, από τα συνδικαλιστικά τους όργανα, από κοινωνικούς φορείς. Είναι φανερό ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Η λύση στους καμφυλωμένους μισθούς των γιατρών δεν είναι να βγουν στην πιάτσα της αγοράς υγείας για να βρουν πελατεία.
Δεν είναι λύση να τρέχουν από το πρωινό ωράριο στα απογευματινά ιατρία και τα απογευματινά χειρουργεία και από τις εφημερίες στις ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά ιατρία, χωρίς ξεκούραση, χωρίς ελεύθερο χρόνο, σε βάρος της δικής τους υγείας και της ζωής των ασθενών τους. Δεν είναι λύση να πληρώνει αδρά ο ασθενής για να μπορεί να ξεπεράσει τις ατέλειωτες λίστες των χειρουργείων για να επισπεύσει τη θεραπεία του. Αυτές οι άθλιες και αποκρουστικές προθέσεις της κυβέρνησης πατάνε πάνω σε υπαρκτά προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων που δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ με την υποστελέχωση, με τους χαμηλούς μισθούς των γιατρών. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που δεν έρχεται για να λύσει, αλλά για να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ουσιαστικά θέλει να εμπεδώσει στη συνείδηση των νοσοκομειακών γιατρών ότι για να αυξήσουν το εισόδημά τους θα πρέπει να μετατρέψουν τους ασθενείς σε πελάτες. Και οι ασθενείς με το τυράκι της υπέρβασης των όποιων εμποδίων, τις ατέλειωτες λίστες χειρουργείων και τακτικών ιατρίων να αποδεχθούν ως σωτήρια διέξοδο το ραντεβού με τον γιατρό στο ιδιωτικό ιατρείο ή στην ιδιωτική κλινική. Το αδιέξοδο δηλαδή να γίνει αναγκαστικός μονόδρομος για χιλιάδες που θα βρεθούν στην ανάγκη. Κι όμως, 13.000 χειρουργεία σε αναμονή σε ολόκληρη την Κρήτη. Πεδίο δόξης λαμπρών για τους εμπόρους της υγείας. Δεν είναι τυχαίο ότι η ιδιωτική κλινική του Ηρακλείου, Γερομέντικα, που πέρασε πριν από 3 χρόνια στην ιδιοκτησία ενός από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ευρώπη, αναβάθμισε πρόσφατα τα χειρουργεία της με προηγμένες τεχνολογίες. Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι στην Κρήτη υπάρχουν 2 μεγάλα ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, εκ των οποίων το ένα δίπλα ακριβώς στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο, ενώ στην Ιερά Πέτρα ετοιμάζεται να ανοίξει μεγάλο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο για να καλύψει το κενό που αφήνουν οι ελλείψεις των ακτινολογικών εργαστηρίων των δημόσιων νοσοκομείων του Νομού Λασιθίου. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι σε ολόκληρο το Παγνί δεν υπάρχει εργαστήριο, κλείνω σε λίγο κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει εργαστήριο ανίχνευσης COVID και με πολιτική απόφαση του Υπουργείου σας σπαταλούνται 1.000 ευρώ στο ιδιωτικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου, δίνοντας 5.000 ευρώ το μήνα σε μεταφορική εταιρεία για 40 μέτρα απόσταση. Όταν δεν επιδιορθώνεται το μηχάνημα οστικής πυκνότητας για 25.000 ευρώ και υποχρεώνονται ασθενείς να πληρώνουν στον ιδιωτικό τομέα για τις απαραίτητες εξετάσεις. Τώρα λοιπόν απευθυνόμαστε στο λαό και του λέμε είναι η ώρα για συναγερμό, για να μην περάσουν τα σχέδια για το νέο ΕΣΥ. Η γενικευμένη απόρριψη αυτού του άθλιου νομοσχεδίου από το λαό, τους ασθενείς και τους υγειονομικούς, πρέπει να μετατραπεί σε ακόμα πιο αποφασιστική στάση και δράση, σε συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για ένα αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν για όλους, χωρίς καμία επιχειρηματική δραστηριότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.